Πριν λίγη ώρα η Χεσμπολάχ εκτόξευσε μπαράζ με πάνω από 50 ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ με στόχο την περιοχή της Γαλιλαίας, κάτι που μπορεί να αποτελεί και προσπάθεια κορεσμού της αεράμυνας του Ισραήλ και προετοιμασία για την ένοπλη απάντηση του Ιράν, για την οποία υπάρχει και προειδοποίηση ότι ενδέχεται να συμβεί σήμερα. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η χθεσινή αναφορά μας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετακινήσει το αεροπλανοφόρο USS Dwight Eisenhower μαζί με την ομάδα μάχης του μέσω της Ερυθράς Θάλασσας προς το Ισραήλ, ως ένα σαφές μήνυμα της δέσμευσης της κυβέρνησης Biden να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση και να υποστηρίξει τις Ισραηλινές αμυντικές προσπάθειες κατά ενδεχόμενης επίθεσης. Οι εικασίες για το χτύπημα του Ιράν αυξάνονται, καθώς Ιρανός βουλευτής πριν από περίπου 2 ώρες δήλωσε: «Αφού τιμωρήσουμε το σιωνιστικό καθεστώς, την επόμενη ώρα αυτός ο εχθρός θα καταλάβει ότι θα τιμωρείται με τους πυράβλους Τσατζίλ, Αϊμπέρ Σακών και Σιχάπ του Ιράν, αν αρχίσει να δολοφονεί ξανά πρόσωπα του μετόπου της αντίστασης οπουδήποτε στον κόσμο», είπε ο Ιρανός βουλευτής. Περίπου 2 ώρες μετά τη δήλωση αυτή, συστήματα αεράμυνας Iron Dome και MiM-104 Patriot του Ισραήλ αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς πολλαπλές απειλές στη Γαλιλαία μετά τη μεγάλη κλίμακα σε επίθεση με ρουκέτες και ντρόουν από τον Νότιο Λίβανο που αναφέραμε προηγουμένως. Η ετοιμότητα του Ισραηλινού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο, με τον IDF και τη Mossad να εγκρίνουν τα τελικά σχέδια για πλήγματα στο Ιράν σε περίπτωση άμεσης επίθεσης σε Ισραηλινό έδαφος. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση εσωτερικού μετόπου του Ισραήλ και του Υπουργείου Υγείας φέρεται να έδωσαν εντολή στα νοσοκομεία και τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση. Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω ενημερώσεις στο nmshd.gr και nmshd στο YouTube και μην χάσετε σήμερα την live έκτακτη εκπομπή μας στο YouTube στις 11:35.